Δημήτρη Σαντζούς είναι μαζί μας. Καλησπέρα, καλησπέρα, ναι. Στο Αλφα είναι. Στο Αλφα, ναι. Στο Αλφα είναι ο Τόνας. Ωραία, Δημήτρη. Καταρχήν σε καλωσορίζουμε στην Αρχαία Κόρινθο. Υπέροχα. Λέω ξανάρθει. Ήταν πραγματικά πολύ ωραία. Είναι ανοιχτό. Ναι, είναι ναι. Ανοιχτό. Ναι. Ναι. Ωραία. Πώς, για πες μας λίγο την ενασχόλησή σου με το, με το κινηματογράφο. Κοιτάξτε, είναι μεγάλος έρωτας τώρα αυτό το πράγμα. Πάει 20 χρόνια πίσω και, και παραπάνω. Δηλαδή τελείωσα τη σχολή το 2000. Και από τότε ασταμάτητα. Εργά τη σχολή. Το 2000 δηλαδή, πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 43. Αν είναι δυνατό. Εντάξει, όχι. 23 μοιάζει. Ναι, άμα ξέρεις το. Όχι, ναι, από τότε δηλαδή και τα παιδιά που κάνουμε όλες αυτές τις ταινίες, από τότε είμαστε η ομάδα και ο καθένας στο πόστο του. Με την και με Καλλιόπη Βίλη. Και με την Καλλιόπη, ναι. Με την Καλλιόπη λίγο πιο μετά, αλλά ναι, γενικά με το συνεργείο είμαστε πολύ καιρό, πολλά χρόνια. Ναι. Και τι θέλετε να δείξετε μέσα από τις ταινίες σας, ποια είναι τα θέματα σας? Κοινωνικά προτιμάμε. Κοινωνικά θέματα, με θέματα έτσι της κοινωνίας λιγάκι, με κάποια ερωτήματα που μας απασχολούν ενίοτε. Και προσπαθούμε να τα αποτυπώσουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε. Στην αρχή πλατιάζαμε πολύ, αλλά μετά, εντάξει, κάνοντάς το, προσπαθούσαμε έτσι να βρούμε τρόπους να δουλέψουμε λίγο την αφήγηση, να είμαστε λίγο πιο σύντομοι και να μάθουμε τη γλώσσα, γιατί μέσα από το να κάνεις ταινίες μάθαμε ουσιαστικά τη διαδικασία, γιατί εντάξει καλές οι σχολές, αλλά δεν χρειάζεται να το κάνεις πολύ, χρειάζεται να μπεις στη διαδικασία και αυτό είναι και το ενδιαφέρον για μας, δηλαδή πάρα πολύ. Το να γράφουμε, μας αρέσει όλη η διαδικασία. Την παραγωγή, το γράψιμο, τη σκηνοθεσία. Όλοι μαζί. Όλοι, ναι. Ποια είναι η ομάδα σου, για πες μας. Είμαστε τέσσερις βασικοί. Είναι η Καλλιόπη που γράφει και κάνει και παραγωγές. Κάνει την παραγωγή δηλαδή. Και είναι ο Νίκος, ο Νίκος Κακονάς που κάνει τη φωτογραφία και το μοντάζ. Και έχουμε και ηχολήπτες, έχουμε γραφίστες, ό,τι χρειάζεται. Εξοπλισμό. Εξοπλισμό στην αρχή παίρναμε από φίλους, αλλά μετά αγοράσαμε δικό μας. Γιατί δεν γινόταν. Έπρεπε να έχουμε μία. Χρειαζόμασταν όλο λίγο περισσότερο πράγματα κάθε φορά, έτσι, για να έχουμε λιγάκι μεγαλύτερη ευχέρεια στο να χρησιμοποιούμε, να παίζουμε δηλαδή. Και εντάξει, σιγά σιγά με τον καιρό πήραμε τα δικά μας. Πόσα ταινιάκια έχετε κάνει? Έχουμε κάνει πολλά. Στα 20 χρόνια. Έχουμε κάνει πάνω από 30. Ναι. Εντάξει, βάζω και τη σχολή που ήταν στην αρχή. Σε ποια σχολή σου να? Έχω τελειώσει το Σταυράκο, Λυκούργο Σταυράκο. 4 χρόνια. Έχω κάνει 3 τότε και έχω κάνει και άλλα 2 στο New York College για να πάω το BA στο φίλο. Mm-hmm. Ναι. Και τι κάνεις άλλο στην καθημερινότητά σου? Τίποτα, με αυτό ασχολούμαι. Κάνω διάφορα. Οπότε ασχολείσαι και με διαφήμιση. Και με διαφήμιση, ναι, ναι, okay. Και με ντοκιμαντέρ και ναι, έχω κάνει μόνο κάποιους... αυτό. Μόνο αυτό, ναι. Ναι, γιατί δεν γίνεται, πρέπει να κάνεις ένα πράγμα. Να αφοσιωθείς. Για να, ναι. Και διαβάζω και βλέπω και ταξιδεύω. Μεγάλο μήκο σκέφτεσαι? Ναι, ήταν να κάνω 2-3 φορές, αλλά δεν τα βρήκα στα δικαιώματα. Ήθελα να κάνω κάτι ιστορίες από βιβλία, αλλά περάσαμε αυτό το γολγοθά με τις χρηματοδοτήσεις, δεν βγήκε σε καλό μέχρι στιγμής, αλλά έχουμε κάποια σχέδια τώρα, πάλι μέσα από τα, πάλι χρησιμοποιώντας κάποιο μυθιστόρημα που θα ήθελα εγώ, αλλά είναι πολύ δύσκολο να τα καταφέρεις, δηλαδή πραγματικά και όλη αυτή η διαδικασία δεν έχουμε πόρους, δεν έχουμε, αλλά πάλι θα το κάνουμε μόνοι μας. Κάπως θα τα καταφέρουμε, έχουμε ήδη κάποια άκρη. Και αιτήσεις, ρε παιδί μου, συνέχεια. Αιτήσεις μέχρι ναι. Τελικής πτώσεως. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Κάποιοι, και όσο παράγεις, τόσο πιο πολύ γίνεσαι γνωστός, οπότε ναι, κάποια στιγμή... Είναι λίγο δύσκολο ναι. Για μας. Αλλά κάθε τα πρώτα 20 χρόνια είναι δύσκολα. Μετά, αφού ήρθες και στην αρχαία Κόρινθο, πάρεις και την ενέργεια εδώ το... όχι, πραγματικά. Του ναού Απόλλωνα και του Θεού.
Πραγματικά είναι. Πόσο άρεσε, πώς φάνηκε η επιλογή το σενάριο. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες επιλογές. Πραγματικά δεν είχα έτσι ξανά δει ένα φεστιβάλ που παίζει μόνο μικρές ταινίες. Δηλαδή, είναι η μέρα σήμερα. Α, ναι, αλλά πραγματικά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και μπορώ να πω ότι δεν περίμενα τέτοια ποιότητα πραγματικά. Δηλαδή οι ταινίες ήταν πάρα πολύ καλές. Πολύ ανεβασμένο το επίπεδο πραγματικά. Χαίρομαι, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ, πολύ καλό. Μπράβο, συγχαρητήρια και για την, πραγματικά για την πρωτοβουλία. Είναι πάρα πολύ σημαντική να γίνεται. Αυτό που είδες είναι η επιλογή του CineArt Festival, που είναι ένα φεστιβάλ μέσα σε ένα άλλο φεστιβάλ. Okay, το, ναι, ναι. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Γέφυρης, και αυτό διεθνές. Ναι, είναι το βλέμμα των νέων δημιουργών, όπως εσένα, νέες τεχνικές, τεχνοτροπίες. Ναι, εντάξει, πάμε και πιο νέα τώρα. Ναι, είπαμε μιας 23. Θέλω να μου πεις λίγο για αυτό το ταινιάκι. Ναι. Πώς το σκεφτήκατε να το κάνετε και έχεις και την κοπέλα, πώς την βρήκατε. Κάνατε casting, γράψατε πάνω της. Εδώ δεν κάναμε casting. Η αλήθεια είναι ότι η Δήλη την είχε στο μυαλό της. Μου λέει, έχω αυτό το κορίτσι, την οποία την ήξερε προσωπικά. Και μου λέει, κοίταξε τι, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Και σαν άνθρωπος και σαν... Πόσο χρονών είναι το κοριτσάκι? Η Φιλίπα είναι 14, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και αμέσως μπήκε μέσα στην πραγματικότητα της ταινίας, μας έδωσε ιδέες, φέρε τους φίλους της και έγινε παρέστηκα πάλι. Δηλαδή πραγματικά έτσι και ήταν πάρα πολύ μέσα σε αυτό. Της άρεσε πολύ και της άρεσε και πολύ το σινεμά. Βλέπει κιόλας και ταινίες και όλα αυτά και ήθελε πάρα πολύ. Και ήταν πραγματικά πολύ καλή, πολύ καλή. Και κατάλαβε τι μήνυμα ήθελε να δώσει. Ποιο είναι το μήνυμα της ταινίας σου? Κοιτάξτε, αυτό που θέλαμε να περάσουμε ήταν ουσιαστικά όλο αυτό το πράγμα που γίνεται με το bullying, το cyber bullying πιο πολύ, που ουσιαστικά κυριαρχεί πλέον τώρα πλέον με τα μέσα και τα κινητά και όλα αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι συνομήλικοι στα σχολεία των παιδιών, και είναι πάρα πολλές περιπτώσεις, έρχονται σε αυτές τις πολύ δύσκολες καταστάσεις και οι οικογένειές τους και τους προκαλούν προβλήματα και στην καθημερινότητα του σχολείου και στις παρέες, και συνήθως είναι αφορμή ένα επώνυμο ή κάτι που έχουν κάνει, ξέρω εγώ, ή κάτι το οποίο δεν τους ταιριάζει, τους κολλάνε κάποιο ανάλογα με το πώς μοιάζουν ή ξέρω εγώ, όπως και εδώ, όπως το επώνυμο της είναι Κοτούλα, το οποίο το πήραμε από τη σεναριογράφη, γιατί λένε Κοτούλα ουσιαστικά. Είναι, και λειτουργεί κάπως και βιωματικά και για την ίδια. Όταν ήταν μικρή, είχε μια παρόμοια εμπειρία. Κάποιοι της πετάξαν αυγά, επειδή τη λέγανε Κοτούλα, Κότα δηλαδή, και της είχαν κάνει λίγο τη ζωή δύσκολη και ήθελε να το περάσει αυτό, να το κάνει. Ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ και αυτό που λέει να μιλήσει την κάση στους γονείς της. Ναι. Να παίρνει την απόφαση. Παίρνει την απόφαση να το κάνει, ναι. Ωραία μηνύματα. Ναι. Έχουμε και νεαρά παιδιά εδώ, δεν ξέρω αν είδατε την ταινία. Ναι, έχετε να πείτε κάτι, να προσθέσετε, να ρωτήσετε. Δεν ακούω. Έχουμε σήμα το μικρόφωνο, μήπως. Δεν άκουσα. Okay. Εγώ θέλω να το όνομα του σκηνοθέτη, το οποίο δεν το άκουσα. Δημήτρης Άντζους. Ναι, είναι ξένο το επώνυμο. Από πού είσαι, Δημήτρη? Ο πατέρας μου από την Κωνσταντινούπολη ήρθε, γι' αυτό στους μετανάστες. Μητέρα μου από το Κάιρο, αλλά Έλληνες. Mm-hmm. Έτσι, και ήταν το όνομά μου, επειδή ο παππούς του πατέρα μου ήταν Σέρβος, ήταν Άντιτς. Κάνανε Άντζους μετά, δεν ξέρω γιατί. Και, ναι. Ναι. Καλλιτεχνικό, ακούγεται πολύ ωραίο, διεθνές, μια χαρά. Ναι. Μια χαρά. Τέλεια. Λοιπόν, ναι, σε ευχαριστούμε. Και ευχαριστούμε και το κοινό πολύ που στηρίζει αυτές τις ταινίες και τα φεστιβάλ, έτσι, δηλαδή πραγματικά είναι κάτι το οποίο και είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε πολύ σημαντικό και εμείς, είμαστε και πρώτη φορά εδώ, πρώτη φορά στην Αρχαία Κόρινθο. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε άλλες επιλογές ταινιών, ναι, πιο μυθοπλασία, πιο ντοκιμαντέρ.
Οπότε είναι πολύ πιστοί αυτοί που μείναν, είναι πολύ συνεφείλοι. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό και όλη αυτή η ποικιλία και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη και συμμετοχή και από τους κινηματογραφιστές και από τον κόσμο. Είναι πραγματικά πολύ υπέροχο όλο αυτό. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Συνέχεια σε εσάς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.